Η ελληνική κοινότητα θέλει να στείλει ένα μήνυμα εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Είναι η κυρία Νασίτα Λουκάκου, μέλος Δέλτα Σίγμα ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Να πάω από την άλλη να φαίνεται καλύτερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Την όμορφη μας Κρήτη. Σε ποιο κεντρικό σημείο κάνετε. Δεν θα μπορούσατε να βρεθείτε? Δεν σας άκουσα. Σε ποιο κεντρικό σημείο δεν θα μπορούσατε να βρεθείτε? Όχι, όχι. Σας έφερα στο κέντρο του Παρισιού. Βλέπουμε υπάρχει κίνηση από πίσω. Υπάρχει τουρισμός, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο τουρισμός έρχεται σιγά σιγά. Ναι. Βλέπετε και Έλληνες? Έλληνες σήμερα, επειδή είμαι αρκετή ώρα εδώ, δεν είδα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στο Παρίσι πια. Και έχουν έρθει πολλοί Έλληνες και ζουν στο Παρίσι. Βέβαια, πρόσφατα πραγματοποιήσατε και μία εκδήλωση, να σταθούμε λίγο, προκειμένου να κινητοποιήσετε όσο το δυνατόν και περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Κάναμε, μετά το COVID, ξέρετε, ο κόσμος είχε ανάγκη να διασκεδάσει, να ξαναβρούμε τη ζωή μας όπως πριν. Και το νιώσαμε αυτό στην ελληνική κοινότητα, σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά που είχαμε κάνει. Και αποφασίσαμε να οργανώνουμε πιο συχνά πάρτι για τους νέους εδώ στο Παρίσι, πια που έχουμε πάρα πολλούς. Και έτσι οργανώσαμε αυτό το πάρτι, το αποκριάτικο, και τώρα κάναμε το καλοκαιρινό. Ναι. Με τον DJ, τον Περικλή, από Γιονούλου, ο οποίος είναι από την Κρήτη κι αυτός, είναι γονιστική. Και ήρθε και ο πρόξενος, είχαμε αρκετό κόσμο και ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και νομίζω αυτό, μετά το COVID, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε αυτό. Να ξαναβρούμε τη ζωή μας. Για πείτε μας λίγο αναφορικά, τώρα είπατε μετά το COVID, αλλά βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων εκεί. Πώς αντιλαμβάνονται οι Γάλλοι αυτή την επαναφορά, κατά κάποιο τρόπο, των κρουσμάτων? Και εδώ έχει ξαναφτιντώνει, όπως λένε, το COVID. Αλλά ο κόσμος πια, νομίζω, δεν το θέλει να ζήσει. Έχουμε κάνει τα εμβόλια μας. Εντάξει, τώρα πρέπει να ζήσουμε κιόλας. Αναφορικά έχουμε με τα μέτρα που μας πνίγουν. Αναφορικά ναι. Με τα μέτρα που ακούγονται. Μέτρα που επαναφοράς, δεν βέβαια. Μέτρα. Δεν έχουμε κανένα μέτρο πια. Ακούγεται κάτι όμως. Ούτε μας που θα είναι. Από τον κεντρικό σχεδιασμό. Αν ακούγεται κάτι, αν τα μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν κάποιο σχεδιασμό των αρχών που ίσως υλοποιηθεί ξανά. Όχι, όχι. Όχι, όχι, για την ώρα κανένα μέτρο. Όχι. Το μήνυμά σας... Λέγεται, ακούγεται ότι ανεβαίνει το COVID, αλλά κανένα μέτρο. Μάλιστα. Το μήνυμά σας που στέλνετε εδώ στους Έλληνες μέσα από την Κρήτη TV ποιο είναι? Και αν ετοιμάζετε βαλίτσες για Ελλάδα, βέβαια, δεν σας ρώτησα. Ετοιμάζουμε βαλίτσες για Ελλάδα και πολλές βαλίτσες για Κρήτη επίσης. Να τα, αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Και σας, αυτές και καλές διακοπές σε όλους σας, σε όλους μας, και θα σας έρθουμε πολύ σύντομα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ εκεί με τον πύργο του Άιφελ από πίσω. Δεν θα μπορούσε να είναι ιδανικότερα. Να είστε καλά.